Καλό μεσημέρι, γεια σας. Και εμείς τώρα θα πάμε να μιλήσουμε για ταλαντούχα παιδιά. Μαζί μας έχουμε την δόκτωρα Γεωργία Τσούλφα του Κέντρου Ταλαντούχων Παιδιών του Κολεγίου Ανατολία της Ελλάδας. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Τσούλφα. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαρκαντώνη. Χαίρομαι που μιλάω μαζί σας. Λοιπόν, ταλαντούχα παιδιά, πότε ένα παιδί θεωρείται ταλαντούχο ή μπορεί μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα να γίνει ταλαντούχο? Ένα παιδί θεωρείται ταλαντούχο όταν επιδεικνύει υψηλές επιδόσεις σε έναν ή περισσότερους ειδικούς τομείς, παραδείγματος χάρη στα μαθηματικά. Ναι. Επίσης, ένα παιδί θεωρείται ταλαντούχο όταν έχει υψηλό νοητικό δυναμικό, έχει ενδιαφέρον και κλείσει σε έναν τομέα και δείχνει μια διαφορετική και πρωτότυπη δημιουργικότητα. Πώς μπορούμε να το εντοπίσουμε αυτό στα παιδιά, ότι διαθέτουν αυτά τα προνόμια που λέτε? Πολύ εύκολα τα χαρακτηριστικά των ταλαντούχων παιδιών μπορούμε να τα δούμε, γιατί έχουν μια ακόρεστη περιέργεια, μια ζωηρή φαντασία, κάνουν απίστευτους συλλογισμούς, έχουν μια αίσθηση των αφηρημένων ενιών πολύ μεγάλη, όπως τι είναι η αξιοπρέπεια, τι είναι η ισότητα, τι είναι η ελευθερία. Και είναι παιδιά που δείχνουν μια ιδιαίτερη αγάπη στη μάθηση και γνώση. Ναι. Και σε ποιες ηλικίες αναφερόμαστε, δηλαδή εσείς σε ποιες ηλικίες απευθύνεστε όταν αναζητούμε αυτά τα παιδιά με τα ιδιαίτερα ταλέντα? Το Κέντρο για Ταλαντούχα Παιδιά του Κολεγίου Ανατόλια απευθύνεται σε μαθητές από Δευτέρα Δημοτικού μέχρι και Τρίτη Γυμνασίου και αξιολογούνται με τεστ που εξετάζουν την γλωσσική και την μαθηματική λογική, δηλαδή πώς οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις έννοιες στη γλώσσα και στα μαθηματικά. Τα τεστ αξιολόγησης δεν χρειάζονται προετοιμασία, είναι στα ελληνικά ή και στα αγγλικά στην Κύπρο. Και επίσης οι μαθητές που θα επιτύχουν σε αυτές τις εξετάσεις έχουν πρόσβαση στα προγράμματα του κέντρου. Λοιπόν, αφού όπως μου το λέτε, αφού εντοπίσετε ότι τα παιδιά αυτά μέσω των συγκεκριμένων εξετάσεων έχουν κάποιες δεξιότητες, κάποιες ιδιαίτερες δεξιότητες, στη συνέχεια τι εκπαιδευτικά προγράμματα θα λάβουν, δηλαδή τι θα τους δώσετε ως εφόδιο επιπλέον? Θα μπορούν να παρακολουθήσουν πρώτα απ' όλα μαθήματα που είναι κοντά στα ενδιαφέροντά τους. Μαθήματα όπως κρυπτολογία, γενετική, εγκληματολογία, διεθνείς σχέσεις, ψυχολογία. Και επίσης τα μαθήματα αυτά είναι ειδικά σχεδιασμένα από το Πανεπιστήμιο του Johns Hopkins για να ανταποκρίνονται στις αυξημένες δεξιότητες που έχουν αυτά τα παιδιά. Είναι βιωματικά, διαδραστικά. Εκτός από το γνωστικό υπόβαθρο, οι μαθητές θα καλλιεργήσουν το διερευνητικό τους πνεύμα, την κριτική τους σκέψη και την αναλυτική τους σκέψη, την ομαδοσυνεργατικότητά τους και όλες αυτές τις δεξιότητες του, που λέμε συνήθως soft skills, είναι δεξιότητες του 21ου αιώνα, που μέσα σε αυτά είναι φυσικά και η δημιουργικότητα και η ενσυναίσθηση. Επομένως, είναι διτός ο ρόλος των χαρακτηριστικών, μάλλον και των εφοδίων που θα πάρουν αυτά τα παιδιά. Από τη μια το γνωστικό και ακαδημαϊκό επίπεδο και από την άλλη όλες αυτές τις δεξιότητες. Μιλήσατε για κάποια μαθήματα, για εγκληματολογία, αν δεν απατώμε. Αυτά τα μαθήματα μπορούν να τα αντιληφθούν, μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τέτοιου είδους μαθήματα τα παιδιά αυτών των ηλικιών? Είναι... Φυσικά και μπορούν και οι μαθητές πάντα μας εκπλήσουν με τις ικανότητές τους. Να φανταστείτε ότι τα παιδιά του γυμνασίου και λυκείου κάνουν μαθήματα που κάνουμε συνήθως το πρώτο έτος στο πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Και όμως είναι έτσι δομημένα και σχεδιασμένα αυτά τα προγράμματα που δεν προϋποθέτουν προηγούμενη γνώση, απλώς προϋποθέτουν μεγάλη αντιληπτική ικανότητα. Τα παιδιά ανταπεξέρχονται με μεγάλη επιτυχία σε αυτήν εδώ την ακαδημαϊκή πρόκληση και μάλιστα αυτή η ακαδημαϊκή πρόκληση είναι στα μέτρα τους, δηλαδή είναι
αποκρίνεται στις ικανότητές τους. Και έτσι όταν κατακτούν αυτό το κομμάτι, αισθάνονται μια ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση και περηφάνεια για την κατάκτηση και την επιτυχία τους. Και δεν είναι μόνο τα μαθήματα, φαντάζομαι, είναι και διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προσφέρονται στα παιδιά. Βεβαίως. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στα μαθήματα και στα προγράμματα του CTY δημιουργείται μια υποστηρικτική κοινότητα. Είναι πολύ σημαντικό αυτά τα ταλαντούχα παιδιά να βρεθούν στον ίδιο χώρο με άλλα ταλαντούχα παιδιά για να μοιραστούν τα ενδιαφέροντά τους. Mm-hmm. Και επίσης είναι εξίσου σημαντικό να καλλιεργηθούν σε αυτά τα παιδιά και οι κοινωνικοσυναισθηματικές τους δεξιότητες. Γιατί μπορεί να έχουν μία ανάπτυξη στο ακαδημαϊκό κομμάτι, αλλά δεν πάβει να είναι παιδιά της ηλικίας τους και να έχουν τους ίδιους προβληματισμούς και τις ίδιες ανησυχίες με τους συνομιλίκους τους. Ακριβώς. Και για πείτε μου, οι μαθητές στην Κύπρο πώς μπορούν να παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα? Μπορούν να τα παρακολουθήσουν ή διαδικτυακά με ασύγχρονη και σύγχρονη διδασκαλία ή διαζώσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, που έχουμε το μεγάλο πρόγραμμα, το θερινό πρόγραμμα 3 εβδομάδων, που αν επιλέξουν τη Θεσσαλονίκη υπάρχει επιλογή να μείνουν στο Κολέγιο Ανατόλια στο υποτροφείο για 3 εβδομάδες και να μπορέσουν να ζήσουν την εμπειρία του, την ακαδημαϊκή, 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό συνήθως επιλέγουν οι οικογένειες να κάνουν. Και φυσικά αυτό είναι δυνατόν γιατί υπάρχει προσβασιμότητα λόγω του μεγάλου αριθμού υποτροφιών που προσφέρουμε για αυτό το σκοπό. Πώς μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για αυτά τα μαθήματα, κυρία Τσούλφα? Μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο cityypavlagris.gr ή να τηλεφωνήσει στο γραφείο μας στη Θεσσαλονίκη στο 2310-398-253. Μάλιστα. Και έτσι κλείνοντας, πείτε μου, ποια εφόδια θα προσφέρει στα παιδιά αυτά τα μαθήματα, τι εφόδια θα τους δώσουν για το μέλλον? Δηλαδή θα είναι καλύτερα προετοιμασμένοι ίσως για να μπουν και σε κάποιο πανεπιστήμιο? Ο αυτοσκοπός δεν είναι να προετοιμάσουμε τα παιδιά για να μπουν σε κάποιο πανεπιστήμιο, αλλά οι περισσότεροι μαθητές μας είναι φοιτητές στα καλύτερα πανεπιστήμια Ελλάδος, Κύπρου και του εξωτερικού. Αυτό που θα τους δώσει είναι μια πρωτόγνωρη αυτοπεποίθηση, γιατί θα μάθουν το πόσο σημαντικό είναι αυτό το ταλέντο που έχουν και θα τους βοηθήσει όταν βρίσκονται σε ένα περιβάλλον διαφορετικό να μην υιοθετούν τις συμπεριφορές του περιβάλλοντος, αλλά να έχουν εμπιστοσύνη στο ταλέντο αυτό που θα τους οδηγήσει παραπέρα. Γι' αυτό ακριβώς και θα θέλαμε να οι μαθητές της Κύπρου να έρθουν στις εξετάσεις, στις αξιολόγησεις που θα γίνουν στις 14 Νοεμβρίου στη Λευκωσία και στη Λεμεσό για αυτό το σκοπό. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο σας και να ανακαλύπτετε συνεχώς παιδιά με ιδιαίτερα ταλέντα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς πριν πάμε στο Δήμαρχο Λεμεσού, ο οποίος μας περιμένει υπομονετικά, να παρακολουθήσουμε...